Wow! Wow! Please, this is. Πώς? Γιατί σεξι, παρακαλώ. Έχετε βγάλει τα πόδια έξω και είστε σεξι, έτσι. Περνάτε καλά. Πολύ ωραία, υπέροχα. Διασκεδάζετε. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε στο καρναβάλι. Και κέντε κανένα χρόνο, ρε παιδιά, δεν βαριέστε. Κάντε χρόνο και δεν βαριούμε ποτέ. Σοβαρά. Πάμε μαζί, πάμε μαζί και τα καλώδια. Ένα ακόμα μεγάλο γκρούπι μου φαίνεται. Όχι, σου φαίνεται είναι. Και κέφι και χορός και ρυθμός. Ένα μαζί. Νούμερο. 82. Και το γκρούπι έχει τίτλο. Τι τραβάω, νέο. Μόμπο Kings. Ο Χάρης Κυριακόπουλος και η Όλγα Καραγιάννη είναι οι διοργανωτές του γκρούπ. Περνάτε καλά. Και περνάτε, φωνάξτε το. Φωνάξτε το. Καλά, έχω κάτι. Μα κάτι τυχερά. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στο καρναβάλι. Πρώτη φορά, είμαι η μαμά της κόρης. Και κα... Και εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό. Δεν με αφήνω να πω τίποτα. Μεγάλο πρόβλημα, ε. Τα λένε όλοι μόνα του. Είναι οι Mambo Kings που δείχνουν το διασκεδάζουν. Ένα ακόμα γκρουπ εμπνευσμένο από κινηματογραφική ταινία. Mambo Kings την έχετε δει, είναι πολύ καλή να τη δείτε. Group 142 στους δέκτες σας τώρα. Τώρα. Inkuala. Inkuala περισσότερο θα μας διαφωτίσουν τα μέλη του group και θα μας πούν τι ακριβώς παρουσιάζουν. Κατάλευκα, και κανένα σημείο να μας βρίσκεται, καλό είναι. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται το group 142 της Τσένης Στεριοπούλου και του Άγγελου Δημόπουλου. Group 140. Σεφ ξηρίου αντιρίου. Ναι. Καλά, μήπως έχετε καμιά σχέση με υδραυλικά και τέτοια πράγματα. Υδρολογίες. Συγγνώμη. Θα γίνει σεφ ξηρίου αντιρίου τελικά ή όχι. Τι λέτε εσείς. Δεν ξέρουμε. Πόσα άτομα είναι συνολικά. 200. Πόσα. 200. Ζωή να έχετε, παιδιά μου. Και άρμα. Και άρμα. Καλή διασκέδαση. Εκπολιτιστικός σύλλογος και κοινότητα Ακταίου. Το άρμα περνά αυτή τη στιγμή από μπροστά σας. Group 140. Ευξηρίου αντιρίου. Τα παιδιά ψηφούν κούραση, ψηφούν κόπο. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία εβδομάδα δουλεύουν περίπου 20, δεν δουλεύουν, χορεύουν, αλλά κουράζονται πάρα πολύ. Χορεύουν περίπου λοιπόν όλη την ημέρα, μέρα και νύχτα. Αλλά δείχνουν να το διασκεδάζουν και να περνάνε καλά. Ενώ το group 162 παρελάβει μπροστά σας, Μάγκο Βενετσιάνο, στο Λες, στο Μοβ, στο Ροζ και στο Μαύρο. Μαρία Σιωρόκου, γεια σου. Γεια σου, Μάικ. Τι κάνεις. Μια χαρά είσαι. Καλά, πώς φαίνεται το καναβάλι. Υπέροχο. Εσύ είσαι από εδώ την Πάτρα, οπότε πιστεύω το απολαμβάνεις κάθε χρόνο. Σε σχέση λοιπόν με τα προηγούμενα χρόνια, τι έχεις να μου πεις. Είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να διασκεδάζεις πάντα. Ευχαριστώ. Εσείς από ποιο γκρουπ είσαστε? Από το 135 Δήμος Γατέων. Δήμος Γατέων. Μάλιστα. Ένα πολύ δυνατό γκρουπ. Κάθε χρόνο κερδίζει σαρώνη βραβεία. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Δήμος Γατέων, του Κωνσταντίνου Καπαγιάννη και του Γιώργου Ευγερόπουλου. Αριθμεί περίπου 200 άτομα. Δήμος Γατέων και σατυρίζουν ακόμα και τον Δήμο τους. Η Πατρινή, Δήμος Πάτρας. Δήμος Γατέων είμαστε. Δήμος Γατέων και σατυρίζετε το Δήμο Πατρέων. Σατυρίζουμε, όχι, είμαστε οι γάτοι που κινούμαστε ευέλικτα σε όλη την Ελλάδα. Α, έτσι. Λύνει όλα τα προβλήματα ευέλικτα. Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση.
Εδώ. Είναι στημένη η συνέντευξη, είναι στημένη. Θα την καταλάβεις τη φωνή, αγόρι μου. Πρέπει πολλά και δεν πες τι θες να μάθεις, πες μου ακριβώς. Πώς περνάς πρώτα απ' όλα. Ερώτηση φοβερή, δεν μπορώ να την περιγράψω, τα πόδια μου δεν με κρατούν, αν έχει καμία σημασία. Αλλά καμία σημασία. Καμία σημασία πολύ. Περνάς καλά, το διασκεδάζεις. Καταπληκτικά. Κουράζεσαι. Κουράζεσαι. Κουράζομαι, αλλά το ξεπερνάω γι' αυτό. Μάλιστα. Είναι η κούραση γλυκιά. Εντυπωσιακό το group σας και νομίζω ότι είναι από τα πολύ δυναμικά. Μια και το νούμερο 135 από ό,τι σήμερα με τις πληροφορίες μόλις χθες είναι μια παράδοση. Έχει μια σχετική παράδοση και μακάρι να μπορέσει να συνεχιστεί. Η κούραση είναι φοβερή, δεν περιγράφεται γιατί είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μακάρι να διασκεδάσετε και εσείς το ίδιο που κάνετε αυτή τη δουλειά αυτή την ώρα. Αλλάζουμε θέση. Αλλάζουμε, τι αλλάζουμε. Θες, το κάνω θέση, τι όχι, θες. Θέλω να έρθει εσύ να κάνεις αυτή τη δουλειά και εγώ να παραχωρεύω, να τραγουδάω, εντάξει. Θέλω να ρωτήσω. Έλα να σου πω, έλα να σου πω. Περίμενε. Έλα να σου πω μισό λεπτό. Κάντε μας μία δήλωση, σας παρακαλώ. Παίρνω τη θέση του Μάκη του Πουνέντη, γνωστό σε πάση περιπτώσει, αλλά μια δήλωση, παιδιά, γρήγορα. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Μπράβο, αγόρι μου και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ποιο γκρουπ είστε εσείς? 69. Να σας ρωτήσω, καλά να το πείτε, δεν ξεφεύγετε. Το όνομα, ποιο είναι το θέμα σας? Σάτυρ και νύμφες. Group 69, Σάτυρ και νύμφες, περνάτε καλά? Πολύ καλά. Το διασκεδάζετε? Τι ρωτάω, τι ρωτάω? Τα σπάσαν για μένα όλα. Είστε από το group 44. 44 και το όνομα. Το Παρτιζάν. Το αποκριάτικο Παρτιζάν. Ναι. Μάλιστα, καταπληκτικά. Και μετά έχετε. Δεν το συζητάμε. Είστε και εσείς. Δεν το πιστεύω. Να σας ρωτήσω, συμμετέχετε για πρώτη φορά? Όχι, δεύτερη. Είσαστε παρέα όλοι και... Εγώ τρίτη. Τρίτη φορά εσύ. Καλά, είσαι προχωρημένη. Ναι, ναι. Είσαι προχωρημένη. Σας έχει ένα καραβάλι, Πατρινό. Το λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ. Ξοβελιαστήκατε εσείς. Περνάτε καλά. Πατρινό, φανταστικά! Φανταστικά! Γιατί σας σουβάλιασαν, ρε παιδιά, μα γιατί σας σουβάλιασαν, να μου πείτε. Ήρθατε από τη Νέα Υόρκη για το κανάλι. Μετά από τους πολίτες. Από τη Νέα Υόρκη. Καλή διασκέδαση σε όλους και πάντα τόσο κέφι να έχετε. Είναι το group 84. Group 84. 800 άτομα. 800 άτομα. Μιλάμε σοβαρά. Σοβαρότατα. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Το group της Βάτρας. Καλύτερο. Το group 84 και το τίτλος του πληρώματος. Μπανάνες. Ευχαριστώ πολύ. Γέλατε εδώ εσείς, γέλατε εδώ, τι γκρουπ είναι. Αστέρι, τι αστέρι? Φιλιά εδώ πέρα, βλέπω κραγιόν. Έχω φιλιά, ναι, έχω κραγιόν. Τι τρεβάω, δεν ξέρω, είναι το τυχερά του επαγγέλματος αυτά. Εδώ στο μου και σε ένα φιλί από εδώ να πηγαίνει έτσι, θέλετε. Έχω στόμα, έχω στόμα. Καλά, καταλυτικό, ε. Έχω στόμα, έχω στόμα. Καλά, κρατιά είδατε. Ακουγόμα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, ο ποιο γκρουπ είσαστε? 211. Ανώμαλη τσιγκάνη. Ανώμαλη τσιγκάνη. Γιατί έτσι, παιδιά? Πόσα άτομα περίπου απαρτίζουν το? 250.
250. 250, περνάτε καλά. Φανταστικά! Να έρθω να φανταστώ μαζί σας. Καλά, δίνω το μικρόφωνο και φεύγω. Παρακαλώ. Μόλις πριν από λίγο οι τσιγκάνοι του 211 μου άφησαν ένα ενθύμιο. Από τα ομορφότερα ενθύμια που έχω πάρει από το πατρινό καρναβάλι ποτέ. Το 145 είναι οι Simpsons Kids. Η γελοτοπία, το πλήρωμα 79. Μαζί μου αρχηγελοτοπιός, έτσι. Όχι αρχηγελοτοπιός, είμαστε μια οργανωτική επιτροπή που έχουμε φτιάξει στον γκρουπ. Πώς διασκεδάσατε χθες το βράδυ να μάθω. Είχαμε κλείσει κάποιο μαγαζί, δύο γκρουπ και διασκεδάσαμε το όλοι κλείσατε παρέα. Δηλαδή, το κλείσαμε, το γεμίσατε. Το κλείσαμε, του χρόνου το ξανανοίξα αυτό τώρα. Να το κάνω. Έχετε δει πολλές όμορφες γυναικείες παρουσίες στο πληρωμά σας, δηλαδή αρκετές, υπάρχει ενδιαφέρον για το αντρικό φύλλο να εισχωρήσει του χρόνου. Βέβαια, άλλωστε οι πατρινές φημίζονται για την ομορφιά τους, με τόσα τραγούδια έχουν δει για τις όμορφες πατρινές. Για τις όμορφες πατρινές, μάλιστα. Το διακρίνω για το καπέλο σας, είναι λίγο και κερατόμορφο, δηλαδή συγκυρμικά τον μπερδεύουν. Καλή διασκέδαση. Να σας κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ μου γελοτοπία. Ναι. Πόση ώρα σφυράτε σήμερα? Πόση ώρα σφυράτε? Πάνω από 3 ώρες. 3 ώρες σφύριγμα. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση. Πατρινό καρναβάλι 1993, μεγάλη μεσημβρινή παρέλαση, συνέχεια. Το πλήρωμα 248 θα περιμένουμε λίγο για να πιούν κάτι υπεύθυνοι εκεί. Θα συνεχίσει όμως γρήγορα, βλέπω ένα χάσμα μετά. Όσοι έρχεται και πρέπει να είναι κάποιο αρκετά μεγάλο πλήρωμα. Ο Μάκης ο Πουνέτης παρασύρθηκε εδώ από δύο όμορφες παρουσίες, ελπίζοντας ότι και εγώ θα έχω σε λίγο την ίδια τύχη, κάνω αυτή την κάλυψη. Το 248, κύριε θηριοδαμαστή, είστε. Ναι, είμαστε αργεντίνικες μορφές. Μάλιστα. Το γκρουπ 248. Ερχόμαστε από την Κάτω Αχαΐα. Η συμμετοχή μας είναι... Από την Κάτω Αχαΐα. Ναι, είμαστε από την Κάτω Αχαΐα. Ναι. Απλά συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο ξεφάντωμα που λέγεται Πατρινό Καρναβάλι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Που είναι το καλύτερο καρναβάλι της Ευρώπης. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έτσι, απευθύνεται μόνο σε εσάς, ο οποίος είστε και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Δηλαδή, είστε 15-16. Ναι. Λοιπόν, 14. Να πιστεύετε στο καρναβάλι έτσι όπως το ζείτε εδώ. Υπάρχει περιθώριο για έρωτα, για ανάπτυξη συναισθηματικών, έτσι καλά. Τα πάντα, τα πάντα. Πατρινό καρναβάλι είναι η αρχή και το τέλος όλης της Ελλάδος. Αυτό είναι. Η καλύτερη διαφήμιση. Η καλύτερη διαφήμιση. Δεν υπάρχει. Μπορούμε να συναγωνιστούμε και το Ρίο αν θέλεις. Γιατί είμαστε πιο καλύτεροι. Και το Ρίο της Πάτρας. Και το Ρίο κρατήριο μας. Να σου πω κάτι άλλο. Στην Κάτω Αχαΐα τι εκδηλώσεις γίνονται τώρα για το καρναβάλι? Στην Κάτω Αχαΐα εχθές έγινε το μεγάλο καρναβάλι. Που ήταν φανταστικό, μπορώ να πω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Είναι ένα καρναβάλι που δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πρέπει να δοθεί, γιατί μετά την Πάτρα πιστεύω στην περιοχή είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι που γίνεται. Σάββατο το έγινε χτες δηλαδή. Τρέχτε γρήγορα να εφοδιαστείτε γιατί ξεμείνατε. Ευχαριστούμε, γεια σας. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Ένα πλήρωμα το οποίο χτες το βράδυ γοήτευσε με τη ζωντάνια του. Οι περισσότερες από αυτές τις κοπέλες είχαν ξεχυθεί στους δρόμους και σφυράγανε. Δεσποινείς! Δεσποινείς! Εχθές το βράδυ εντόπισα μέλη του πληρώματός σας να είναι σε μαγαζιά. Εντόπισα, λέω, α, μάλιστα. Μέλη του πληρώματός σας. Αποκτά ενδιαφέρον η συνέντευξη. Εχθές το βράδυ λοιπόν, λέω, εντόπισα μέλη του πληρώματος να δημιουργούν πραγματικά happening σε μαγαζά. Σε ρωτάω και πες μου αλήθεια. Αυτά τα ζωντανά happening με τις φυρίχτρες και με τα αυτά χορεύανε επί 3 ώρες δύο κοπές έξω από το μαγαζί. Τι είδα εγώ. Πες μου σε παρακαλώ. Αποτελεί φιλοσοφία του πληρώματος ή ήταν έτσι? Όχι, αφόρμητο. Μάλιστα. Μιχάλης Κοντογιάννης ήταν ο διοργανωτής του προηγούμενου πληρώματος. Χρόνια στο καρναβάλι.